μακαριότατε πάτερ και δέσποτα, τι πιο ωραίο, τι πιο γλυκό, πιο σημαντικό, αν θέλετε, καλωσόρισμα από το καλωσόρισμα των φωνών των μικρών μας παιδιών. Της παιδικής χοροδίας βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακού τραγουδιού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του αγαπητού μου φίλου του Γιώργου του Δεμελή, και διδασκαλία, καθώς και την διδασκαλία επίσης τον Άκη Ηλιόπουλου, Απόστολου Τέτσικα, καθηγητών της σχολής, καθώς βέβαια και της Σοφίας Μάνου, στο παραδοσιακό τραγούδι. Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Αφού σας καλωσορίσω, επιτρέψατε μου, μακαριότατε, να κάνω από την αρχή μια μικρή παρένθεση ακολουθώντας τον κανόνα του Σάββου Αρβίβρ και να καλωσορίσω και τους υπολείπους καλεσμένους μας, αρχής γενομένης από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σιμεών Βολιώτη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, καθώς τους κυρίους, τους αγαπητούς διευθυντές των υπολείπων σχολών, ήρθε του Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου τον πατέρα Λάμπο Ανδρεάκη και του Αγίου Δημητρίου Όπλων τον πατέρα Θεολόγο Γρίλη, τα μέλη του Ιδρύματος, τον πατέρα Φραγκίσκο Λάβδα, τον κύριο Γιώργιο Θεοδωρόπουλο και τον κύριο Χρήστο Κιούλο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, κύριο Κωνσταντίνο Πολίτη, είναι τιμή μας που είναι εδώ μαζί μας, τους αγαπητές, τους αγαπητούς και τις αγαπητές καθηγητές και καθηγήτριες και των τριών σχολών, τον πρόεδρο του ΔΣ της Σχολής του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής του Ακαδημίας, τον πατέρα Ηλία Ρωσινό, όλους εσάς, τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της σχολής μας, του Ιδρύματος, που είστε εδώ για να παραλάβετε τα φετινά πτυχία και διπλώματα από τις εξετάσεις του Ιουνίου 2017, που πλέον και οι τρεις σχολές από την επόμενη χρονιά θα δίνουν μαζί κάθε τέτοια εποχή μέσω του Ιδρύματος, σαν μια τέτοια όμορφη απογευματινή ημέρα, και τα πτυχία και τα διπλώματα. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Λόγος σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο. Αλλά και ο Λόγος των Πατέρων της Εκκλησίας μας, ο Λόγος ο οποίος χρησιμοποιείται μέσα στη Θεία Λατρεία, έρχεται και ντύνεται με το ένδυμα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, όπου μέσω αυτής μεταδίδεται πιο καρδιακά, πιο ενθουσιαστικά, πιο γλυκά, πιο μελωδικά στις ψυχές των πιστών. Μέσα από την ομορφιά και ποικιλομορφία των 8 ήχων της μουσικής μας, λαμβάνει ο πιστός στην ψυχή του μελωδία αγγελική. Η μουσική των αγγέλων, όπως συνήθιζε να την ονομάζει ο αείμνηστος λειτουργός Αγγελόπουλος. Αυτή ακριβώς είναι και η ουσία της μουσικής μας. Αυτός είναι και ο σκοπός της. Να εξυψώσει τον άνθρωπο και να τον φέρει στον ουρανό. Γιατί μακαριότατε, αγαπητοί πατέρες, φίλες και φίλοι, στη μουσική δεν χωράνε ούτε εγωισμοί, ούτε καλλιτεχνικές φανφάρες, ούτε ιδιοτροπίες, ούτε κυρίως και εξόχως άναρφες κραυγές πάνω στο αναλόγιο, όπου εκεί υπάρχει, θα πρέπει μόνο να υπάρχει η προσευχή. Αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός του Ιδρύματος, αγκαλιάζοντας πλέον τις τρεις επίσημες σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και φιλοξενώντας και τις ενοριακές σχολές, θα αναφερθώ παρακάτω, των εκκλησιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και με μια κοινή πλέον παρουσία μέσα από το κοινό πλέον πρόγραμμα να μεταδώσει το νόημα της μουσικής προσευχής στους νέους και στις νέες, αλλά και στους μεγαλύτερους. Όλα αυτά τα χρόνια, μακαριότατε, η παρουσία και η συνεργασία του Ιδρύματος είναι πολύ σημαντική τόσο στον τομέα της Βυζαντινής όσο και της παραδοσιακής μας μουσικής. Η συνεργασία και η παρουσία του Ιδρύματος στο Πολιτιστικό Κέντρο των Ινοφύτων είναι πλέον μια μεγάλη και όμορφη δημιουργία. Η συνεργασία με την Ρουμανία, με την Σερβία, με την Κύπρο και άλλες χώρες, δημιουργώντας παρατμήματα εκεί με παιδιά που έχουν ήδη λάβει πτυχίο και δίπλωμα από εμάς, είναι μια μεγάλη και σημαντική επιτυχία. Επίσης, η παρουσία μας στην όμορφη Νιλοχώρα, στο Κάιρο, είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Η δημιουργία των ενοριακών σχολών
Παραδείγματα, Άγιος Αντώνιος Πατησίων. Παράδειγμα, ο πατήρ θεολόγος ο Αλεξανδράκης, τον οποίο και καλωσορίζω και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά του, όπου βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον πατέρα Αρμάντιο Αυγουστίδη για την ευγενική έτσι εδώ φροντίδα να μας φιλοξενεί στον χώρο αυτό και εσάς προσωπικά, καθώς και τον πατέρα Ζήση Χτενίδη. Άγιος Αντώνιος Πατησίων, ανάληψη σωτήρος νέου κόσμου, κοίμηση Θεοτόκου Ταύρου, καπνικαρέα, πολλές ενορίες της ιεράς μας πλέον αρχιεπισκοπής, λειτουργώντας τις ενοριακές σχολές, ήθονται υπό την σκέπη του Ιδρύματος. Οι συναυλίες μας, η παρουσία δια της ορχήστρας Κανών του Ιδρύματος, της Βυζαντινής μας χοροδίας υπό την διεύθυνση του Κωνσταντίνου Αγγελίδη, τόσο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όσο στο Ίδρυμα Κακογιάννη, στον Δήμο Αθηναίων, στις κατασκηνώσεις της ιεράς μας αρχιεπισκοπής, στη λυρική σκηνή του Καΐρου πριν 2 χρόνια, κάναμε μια υπέροχη παρουσία. Η δημιουργία των ψηφιακών δίσκων, ο ψηφιακός δίσκος στην Ελλάδα της Αγάπης, που αγαπήθηκε πραγματικά πολύ, ο ψηφιακός δίσκος των ιερατικών εκφωνήσεων, των ύμνων των Χριστουγέννων, η δημιουργία του ψηφιακού δίσκου «Οι Άγιοι των Αθηνών», όπου στα μέσα Νοεμβρίου θα είναι ήδη έτοιμο στα χέρια μας, η δημιουργία του δίσκου με τα τραγούδια του Αείμνηστου Σταύρου του Γιουμτσί από την Ορχήστρα Κανών και την Συμφωνική Ορχήστρα των Νέων της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, η δημιουργία τμήματος Βυζαντινής Προπαιδείας, φωνητικής και ορθοφωνίας, η δημιουργία τμήματος αγιογραφίας και σκίτσου είναι λίγα από τα πολλά μακαριότατε που έχουμε δημιουργήσει και ακόμα περισσότερα αυτά που έχουμε σχεδιάσει για το μέλλον, όπως την παρουσίαση των 2 τελευταίων δίσκων με τις ανάλογες θεματικές συναυλίες μέσα στο 2018. Από όλα αυτά που έχουμε δημιουργήσει και που έχουμε πραγματοποιήσει, βλέπετε και φωτογραφίες στο video wall. Όλα λοιπόν τα παραπάνω και πολλά περισσότερα είναι ο σκοπός της δημιουργίας του Ιδρύματος. Ένας επίσημος φορέας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με ΦΕΚ, και μια ενεργή παρουσία στον χώρο της Εκκλησίας και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν το Ίδρυμα Μακαριότατε, μέσα από τις δικές μας αδυναμίες, μέσα από τα όποια μας λάθη, θέλουμε να το προχωρήσουμε, θέλουμε να το αναδείξουμε σε έναν σημαντικό πολιτισμικό φορέα της μουσικής μας, όχι μόνο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά και αλλού. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, το συζητούσαμε αυτό με τον Άγιο Πρωτοσύγγελο και τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ώρες και ώρες στα συμβούλια που έχουμε πραγματοποιήσει. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, μακαριότατε, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι φορείς ζητούν την συνεργασία του Ιδρύματος, αλλά και την αιγίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Θέλω λοιπόν, μακαριότατε, από το βήμα αυτό και έχοντας την γενική διεύθυνση του Ιδρύματος, αφενός να σας ευχαριστήσω προσωπικά και για την τιμή στο πρόσωπό μου, αφετέρου να σας ευχαριστήσω θερμά για την αγάπη σας, την πατρική αλλά και ουσιαστική. Να σας ευχαριστήσω για την αμέριστη συνεισφορά σας στο έργο μας, διότι αναγνωρίζοντας πραγματικά, πιστέψτε με, τα όποια προβλήματα και εμπόδια που υπάρχουν, άλλωστε όποιος δεν τα γνωρίζει, δεν τα αναγνωρίζει μάλλον, δεν ζει σε αυτή την κοινωνία, εν τούτης εσείς προσωπικά είστε κοντά μας. Ο Άγιος Πρωτοσύγγελος είναι δίπλα μας και γνωρίζω ότι σας κουράζουμε με τις επιθυμίες μας, χωρίς να μας έχετε αρνηθεί ποτέ την βοήθεια την δική σας προς εμάς. Θέλουμε να σας ζητήσουμε όμως να αυξήσετε αυτή την παρουσία σας και αυτή την αγάπη ακόμη περισσότερο. Αναγνωρίζουμε το ότι ενώ είχατε σήμερα ανηλυμένη υποχρέωση και δεν θα ήσασταν εδώ, εν τούτης αλλάξατε τα εισιτήριά σας για το ταξίδι που πρόκειται να πραγματοποιήσετε για να είστε μαζί μας, έστω και για αυτό το ημίωρο. Και ξέρετε, έχουμε ανάγκη την παρουσία σας, μακαριότατε, γιατί είστε ο πατέρας μας και εμείς τα παιδιά σας. Σας χρειαζόμαστε λοιπόν και θέλω εκ μέρους όλων των καθηγητών, των διευθυντών, των καθηγητών, όλων των παιδιών, των καθηγητών της ορχήστρας μας, που αν τα μετρήσουμε συνολικά, μακαριότατε, αριθμούν πάνω από 700 σπουδαστές σε όλες τις σχολές, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ απλά, χαρίζοντάς σας ένα δυνατό χειροκρότημα.
και γεννίζοντας αυτήν εδώ την όμορφη αίθουσα, ευχόμαστε πολύ γρήγορα να βρεθεί το Ίδρυμα εκεί που πραγματικά του αξίζει, ακόμη περισσότερο. Ευχόμαστε γρήγορα να μπούμε στο νέο μας γραφείο, όπου από εκεί απρόσκοπτα θα μπορούμε να εργαζόμαστε ακόμη καλύτερα, και αναγνωρίζοντας την αγάπη μας προς τη μακαριότητά σας, εκ μέρους των καθηγητών της σχολής μας, εκφράζοντάς την αυτή την αγάπη καρδιακά και ψυχικά και υλικά, θέλουμε να σας καλέσουμε στο βήμα, να μας ευλογήσετε, να μας ομιλήσετε, αφού όμως μας επιτρέψετε τόσο σε εσάς, όσο και στον Άγιο Πρωτοσύγγελο, να σας τιμήσουμε χορηγώντας το τιμητικό δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, υπογεγραμμένο από τους καθηγητές της σχολής μας και τους άρχοντες πρωτοψάλτες, με όλη μας την υλική αγάπη. Ένα δείγμα πόσο μπορούν τα παιδιά από μικρά να καλλιεργηθούν και να ακολουθήσουν έναν από τους πιο ωραίους δρόμους, που είναι ο δρόμος της μουσικής. Ο χώρος της Εκκλησίας είναι πλούσιος σε αυτόν τον τομέα, από την λειτουργική, την βυζαντινή μουσική, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την παραδοσιακή μουσική στον χώρο το δικό μας, και επομένως πολύ επιτυχημένα έχει λεχθεί και έχει επιλεγεί αυτός ο τομέας της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και της μουσικής της παραδοσιακής. Ο πατήρ Ιρηναίος είπε πολλά ευχάριστα. Τα ζούμε, αλλά πίσω από αυτά κρύβονται και πολλές δυσκολίες και πολλά προβλήματα, κυρίως οργανωτικά και διοικητικά, τόσο στη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, όσο και σε όλες τις άλλες τις προσπάθειες. Γι' αυτό καλείται η Αρχιεπισκοπή μας και ιδιαίτερα ο Πρωτοσύγγελος με τους συνεργάτες μας, να καθίσουν, να μελετήσουν αυτές τις δυσκολίες και να βρούμε λύση που θα ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές αυτού του θέματος. Οι δυσκολίες, λόγω του ότι πέσαμε σε δύσκολες εποχές, επειδή πέσαμε σε εποχές που υπάρχουν πολλές άλλες ανάγκες, οι οποίες μας απορροφούν, έχει σαν αποτέλεσμα αυτό το πρόβλημα να είναι δύο χαμηλή η προσφορά μας και η βοήθειά μας σε αυτό το χώρο, και δεν θα μπορούσε να είχαμε αυτή την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αν δεν είχαμε όλους αυτούς τους δασκάλους, τους καθηγητές της μουσικής, της εκκλησιαστικής, της βυζαντινής και της παραδοσιακής, αν δεν ήταν η προσφορά, το φιλότιμο και η διάθεση να προχωρήσει αυτό το κεφάλαιο. Χάρηκα απόψε και δεν το μετανιώνω, διότι ανέβαλα το ταξίδι μου και θα φύγω τη νύχτα για το ταξίδι αυτό, διότι ήθελα λίγο να δω, να δείξω μια ματιά
Και αν μου επιτρέψετε, επειδή έχω συγκεντρώσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουμε σε όλο το φάσμα, σε όλο το κομμάτι της μουσικής, βυζαντινής, εκκλησιαστικής, παραδοσιακής, να μπορέσουμε συνεργαζόμενοι όλοι, ώστε να κάνουμε κάτι που να βοηθήσουμε να πάμε πιο ψηλά, πιο οργανωμένοι, πιο επιτυχημένοι. Υπόσχομαι ότι από τον καινούργιο χρόνο, μετά τις γιορτές, και ο χρόνος του 18, θα είναι ένας χρόνος ο οποίος θα είναι αφιερωμένος στις υποδομές αυτού του μεγάλου θέματος της μουσικής μας, αναλαμβάνω εκκλησιαστικής, λειτουργικής και παραδοσιακής. Ο Θεός βοήθησε και βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι μας συμπαραστάθηκαν και τελειώσαμε πολλά έργα τα οποία θα μας ξελαφρώσουν λίγο, γιατί δεν θα έχουμε απαιτήσεις ανεγέρσεων κλπ. Και λοιπόν εξόδων. Τελειώσαμε αυτό εδώ το κέντρο, το οποίο πολλαπλά μας ωφελεί και μας βοηθεί. Τελείωσε η βιβλιοθήκη εδώ Αγίας Ελεούσης, η οποία είναι ένα απόκτημα της Αρχιεπισκοπής. Τελείωσε η ανέγερση του σπιτιού των Βενιζέλων της Αγίας Φιλοθέης και ήδη παραδόθηκε και έχουμε εκεί διάφορες εκδηλώσεις και πιστεύω ότι γρήγορα θα έχουμε εκεί κάποια άλλη εκδήλωση. Τελειώσαμε μεγάλα ιδρύματα. 2 γυροκομεία στο Βερνάβο, ένα τεράστιο και σύγχρονο το κέντρο γεροντολογίας στον Ευρώπη, ένα σχολείο που είναι αφιερωμένο στα αυτιστικά παιδιά, κατασκηνώσεις που έχουν 3 τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι για την νεολαία, το δεύτερο είναι για πολιτισμικές εκδόσεις και το άλλο κομμάτι θα είναι για τους έθελοντας, του έθελοντισμού. Και τώρα προσθέθηκε κάτι άλλο, ένα μεγάλο γήπεδο για τα παιδιά εκείνα τα οποία έτυχε να έχουν αναπηρίες, τα βλέπουν που παίρνουν στα καρτσάκια, αλλά όμως θα έχουν εκεί έναν τόπο να έχουν και αυτά τις δραστηριότητες τους. Αυτά βρισκόμαστε σε μια περίοδο, σε ένα σημείο που κλείνουν όλα αυτά, αν θέλει ο Θεός, με το τέλος του 17. Έπειτα όλοι μαζί θα συνεργαστούμε, βλέποντας τα προβλήματα και δείχνοντας κατανόηση, όχι με τις διαιρέσεις, όχι με τις γκρίνες, αλλά με τη συνεργασία όλα μας, του χρόνου τέτοιο καιρό, που θα έχουμε πάλι πολλές εκδηλώσεις, να μπορούμε να έχουμε κάνει αρκετά βήματα και να καμαρώνουμε τόσα παιδιά, εκατοντάδες και ακόμα περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και λυπάμαι που πρέπει σε λίγο να φύγω, γιατί η πτήση μας είναι 7:10 η ώρα. Θα πάμε ίσα-ίσα για να φύγουμε και την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ευχία, παρακαλώ. Καλή πρόοδο, μουσική πρόοδο σε όλους τους μαθητές, μικρούς και μεγάλους, των σχολών της Αθηνής Μουσικής, του Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Να επενέσω και να συγχαρώ όλους τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους για να μάθουν αυτή την ιερά τέχνη της Βυζαντινής μουσικής και να ξέρουν ότι η μουσική είναι η γλώσσα του Θεού. Τα παιδιά μας και εμείς οι μεγάλοι δοξάζουμε, ψέλνουμε, υμνολογούμε το Θεό και εφραίνεται η καρδιά μας. Καλή πρόοδο εύχομαι σε όλους, με υγεία, πρόοδο στο νου και στην καρδιά. Είναι μεγάλη χαρά και η συγκίνηση που βρεθήκαμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη Βυζαντινή μουσική. 30 χρόνια διδάσκω τη Βυζαντινή μουσική, πρώτη φορά βρίσκομαι μεταξύ όλων και εύχομαι σε όλους σας καλή και δημιουργική χρονιά με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας και όλων των Αγίων και ιδιαίτερα του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Ρωμανού του Μελωδού και όλων των Αγίων και του Ιωάννου του Κουζένους του Οσίου. Καλή χρονιά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν αυτός ο χώρος είναι γεμάτος, εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερως. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερως διότι αυτό το οποίο είπε η Μακαριότητος δίνει το στίγμα και την ζωντάνια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Να χαιρετήσουμε όλους σας, ιδιαίτερως τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος και όλους τους συνεργάτες, αλλά να επενέσουμε όλους εκείνους που σήμερα θα πάρουν τα διπλώματά τους και θα έχουν αυτή την ιδιαίτερη χαρά να γνωρίζουν πλέον μέσα από αυτόν τον κόπο που έκαναν ότι αυτό πλέον χαιρετίζεται από την επίσημη Εκκλησία. Και μάλιστα έχοντας την δυνατότητα όλο αυτό να είναι και κρατικά πιστοποιημένο. Ευχόμαστε σε όλους να μας δίνει η χάρη του Αγίου Θεού δύναμη και να πω και κάτι προσωπικά ότι το έλεγα με τον πατέρα Ειρηναίο προηγουμένως ότι θα πρέπει να μιμηθούμε όλοι μας αυτή την προσπάθεια την οποία οι πατέρες προηγουμένως είπαν. Σήμερα γιορτάζει η σχολή και το Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Του χρόνου πιστεύω θα είμαστε πολύ περισσότεροι εδώ και πολύ περισσότερες ενορίες θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με το Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας είτε στην Βυζαντινή μουσική, είτε στην αγιογραφία και στο σκίτσο, είτε στα μουσικά όργανα, είτε σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας προσφέρουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να είναι καλύτερη και καρδιφόρα και δημιουργική η νέα σεζόν. Και να πω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμότατα τους αγαπητούς μου συνεργάτες, όλους τους καθηγητές και τις καθηγήτριες. Ευχαριστήσαμε πριν τους καθηγητές της ορχήστρας και του παραδοσιακού τμήματος και της ορχήστρας Κανών. Να ευχαριστήσω τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη, τον Γρηγόρη τον Σταραβάνογλου, τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη, τον κύριο Γιώργιο Χατζηπρόνογλου, τον κύριο Ηλιόπουλο, τον Κωνσταντίνο τον Αγγελίδη, κυρίως και εξόχως για την διέστρεψη της Βυζαντινής χοροδίας και γιατί θα ακούσετε σε λίγες ημέρες μία χοροδία της σχολής μας που δεν έχει νεσηλεύσει τίποτα από καμία άλλη χοροδία από το καινούργιο ψηφιακό δίσκο που είπα και στην αρχή η Άγιοι των Αθηνών. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μεντάκη, να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Ζουμάνη, να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη τον Σιώτο, τον Λεωνίδα, τον Τσουκαλά, συγγνώμη, να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Αθανασίου, να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Τσαρουχά, να ευχαριστήσω τον αφήνω τελευταίο γιατί θα μιλήσει λίγο. Τον Παναγιώτη τον Κατσικερό, τον Μιχάλη τον Μαμάη, λέγε παιδί μου. Τον Χαράλαμπο τον Σημεωνίδη, τέλος πάντων όλους τους συνεργάτες να τους ευχαριστήσω και επίσης θέλω να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο ο οποίος σκοπιά πραγματικά
και κυριολεκτικά αμυστή, τον αγαπητό μου τον καθηγητή, τον ευλογημότατο κύριο Κοσμά Γεωργίου. Γιατί δαπανά και φόβο στον χρόνο για να μας διδάξει το τυπικό και τη λειτουργική, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο μάθημα. Και τέλος, φυσικά, να ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ, όπως το είπα και στην αρχή, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, τον κύριο Κωνσταντίνο Πολίτη, για την αγάπη του, για το αμέριστο ενδιαφέρον του, και θα είναι και εκείνος ο τελευταίος ομιλητής να κλείσει την απόψινή εκδήλωση και να περάσουμε στην απονομή των πτυχίων και των διπλωμάτων. Δάσκαλοι, αγαπητοί φίλοι, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και φίλοι της Ψαλτικής, είναι μεγάλη τιμή που λαμβάνω το λόγο ενώπιον σας απόψε και μεγάλη συγκίνηση, γιατί η εικόνα των παιδιών με φέρνει 35 τόσα χρόνια πίσω, όταν κι εγώ, πολύ μικρός, στελέφωνα τη χοροδία του Γεράσιμου, το Αίμις του Γεράσιμου Πρεβεζιάνου στο Αγρίνιο, ο οποίος είχε ένα αντίστοιχο κύτταρο, από το οποίο βγήκαμε πολλοί συνάδελφοι ψάλτες. Προσέρχομαι ενώπιον σας σήμερα ως ελάχιστος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, της οποίας θεωρώ ότι οι μαθητές και οι εκολαπτώμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να αξιολογήσουν ιδιαίτερα τη μελλοντική τους εισδοχή στους χώρους μας, διότι είμαι πεπισμένος και θέλω να το μοιραστώ αυτό μαζί σας, ότι καμία κοινότητα, καμία καλλιτεχνική ή επιστημονική οντότητα χωρίς την κοινότητα, χωρίς όλους μαζεμένους, δεν πάει μπροστά και δεν προκόβει. Εδώ και 6 μήνες βρεθήκαμε με αρκετούς συναδέλφους, πολλοί από τους οποίους είναι και καθηγητές της σχολής, όπως ο κ. Ζηλιόπουλος, ο κ. Σημεωνίδης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα υποδομή προκειμένου η Ομοσπονδία να είναι χρήσιμη στους ψάλτες και κυρίως σε αυτούς που πρόκειται μελλοντικά να εφαρμόσουν τα αναλόγια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα μας δοθεί ευκαιρία και σε άλλες περιπτώσεις μαζί με τον πατέρα Ειρηναίο να ανακοινώσουμε και συνεργασίες, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από τα παιδιά τα οποία εκολάπτονται για να μπουν στις τάξεις, να ξαναδούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το θέμα της διαβίου κατάρτισης των ήδη υπαρχόντων ιεροψαλτών, και θεωρούμε και προσβλέπουμε ότι η παρουσία και η συνεργασία του Ιδρύματος και των σχολών θα είναι καθοριστική σε αυτό το εγχείρημά μας. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους αποφοιτήσαντες, να ευχηθώ καλή δύναμη. Όσοι διακονούμε τα αναλόγια ξέρουμε ότι η ψαλτική είναι μία τέχνη και μία εργώδης προσπάθεια που λαμπανάται σε όλο το μήκος της ζωής μας, από τα μικρά μας χρόνια μέχρι το τέλος, και είναι αυτή μια ελάχιστη απόδοση αγάπης στον δημιουργό, ο οποίος μας έδωσε την καλλιφωνία και όλη αυτή την τέχνη να μπορούμε να τον τραγουδάμε κάθε κύριε από τα αναλόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε εδώ. Εγώ, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, και φέρνω σαν τέτοιο να πω και δημόσια, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μας, όχι μόνο εδώ, γενικά που είστε κοντά μας, και ιδιαίτερα χαίρομαι πάρα πολύ που με την ανάδειξή σας ως πρόεδρος στην Ομοσπονδία, επιτέλους θα μυρίσουμε έναν ανανεωμένο, καθαρό αέρα και ιεροψαλτικό μουσικό αέρα. Και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και να ξέρετε ότι και εμείς, ως Ίδρυμα και ως Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά. Θα παρακαλέσω τώρα τον πατέρα Λάβρο, κατά πρώτον, να έρθει εδώ. Από το τμήμα του μαθηματαρίου, βεβαίωση παρακολούθησης του μαθηματαρίου του Ιδρύματος, απονέμεται στον σπουδαστή Παρίσι Απόστολο του Γεωργίου με βαθμό Άριστα.
επίσης από το τμήμα μαθηματαρίου, στον αγαπητό πτυχιούχο και διπλωματούχο και μη πλέον καθηγητή της σχολής μας, Τσουκαλά Λεωνίδα του Ιωάννου. Περνάμε στα πτυχία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, στον Σακά Χρήστο του Κωνσταντίνου, πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής με βαθμό άριστα. Σακάς Χρήστος, είναι εδώ. Εδώ, έρχεται. Πατέρα Σύση. Α, δεν είναι εδώ. Ωραία. Δημητρίου Γεώργιος του Ευαγγέλου, πτυχίο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με βαθμό άριστα. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να πω μία μικρή πρόταση για τον κύριο Δημητρίου, ο οποίος είναι πρώην πρέσβης της Ελλάδος σε αρκετές χώρες. Παρά τα αυτά, σαν ένας απλός μαθητής ήρθε στη σχολή μας, παρακολούθησε όλα τα μαθήματα και τα υποχρεωτικά και βέβαια πώς να μην αξίζει τα συγχαρητήρια για το άριστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διακρίτης Νικόλαος του Αντωνίου, πτυχίο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Διδάσκουν καθηγητής είναι ο Γιώργος Χρυσοπρόνητος. Σακελαρίου Νικόλαος του Χρήστου, πτυχίο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με βαθμό άριστα. Επίσης από την τάξη του κυρίου Χρυσοπρόνητου. Από την τάξη του κυρίου Δεμελή, Σαμορέλης Ηλίας του Αναστασίου, πτυχίο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με βαθμό άριστα. Μας εκπροσωπεί επάξια στην ελληνική αστυνομία. Επίσης, Ζαχαριάδου Χαρίκλια του Ελευθερίου, πτυχίο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με το βαθμό άριστα. Και η κυρία Χαρίκλια πραγματικά έκανε μια σημαντική προσπάθεια και αξίζει το άριστα. Από την τάξη του κ. Αναστασίου Μετάκη, Βαϊδάνης Ηλίας του Χρήστου, είναι εδώ ο πατήρ του, πτυχίο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με το βαθμό άριστα. Και ευχόμαστε ένα συντόμω στα επόμενα παιδιά. Επίσης από την τάξη του κ. Αναστασίου Μετάκη, περνάμε στα διπλώματα. Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Φλωράκη, λιτό του Γεωργίου, με βαθμό άριστα. Είναι εδώ. Το παραλάβει από τη γραμματεία. Καθίστε κάτω, να έρθει και ο πατήρ θεολόγος. Από την τάξη του ομιλούντος, παπά σωτηρία του Παναγιώτου, δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με το βαθμό άριστα. Είναι εδώ. Απουσιάζω. Μάλιστα. Από την τάξη του αγαπητού Κωνσταντίνου Αγγελίδη, Μπούρας Δημήτριος του Αγισιλάου, δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με το βαθμό άριστα. Όλα αυτά που δίνουμε τώρα είναι από την τάξη του κυρίου Αγγελίδη. Ψυχάρης Ηλίας του Δημητρίου, δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με βαθμό άριστα. Διαμαντής Φώτιος Ελευθέριος Διαμαντή, δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με βαθμό άριστα. Μουεναμπάντου Ιλούγνα Ζαχαρίας, δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με βαθμό άριστα. Ο Ζαχαρίας, επειδή τον ξέρω, είναι ένας άριστος ψάρτης και καταβάλει δική προσπάθεια, καθότι και πρέπει να προσπαθήσει για την ελληνική γλώσσα, αλλά και για την γλώσσα της μουσικής. Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος του Χρήστου, δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με το βαθμό άριστα. Είναι εδώ.
Ανάγρα Δημήτριος Κοσμάς του Μιχαήλ, δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με βαθμό άριστα. Να ευχαριστήσουμε τον Πατέρα Θεολόγο και να καλέσουμε τον αγαπητό μας επίσης Πατέρα Θεολόγο να κάνει την υπόλοιπη υπονομή εδώ. Κούβελος Ανάργυρος του Νικολάου είναι εδώ. Ωραία, συνεχίζουμε. Τάξη του κυρίου Μεντάκη, Βουρνάς Μιχαήλ του Ιωάννου. Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με τον βαθμό άριστα. Κρουστάλης Νικόλαος του Δημητρίου. Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με τον βαθμό άριστα. Είναι εδώ ο κύριος Κρουστάλης. Συγχαρητήρια. Και στα διπλώματα μετεπένων. Οικονόμος Τηλιανός του Δημητρίου, δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής με τον βαθμό άριστα και παραλαμβάνεται τον έκτο έπαινο, Λυκούργος Αγγελόπουλος, δια την άριστη απόδοσή του στις ελληνικές διπλωματικές εξετάσεις Ιούνιος 2019. Λασπάς Αθανάσιος του Χρήστου, στοιχείων της Αθηνής Εκκλησιαστικής Μουσικής και πέμπτος έπινος Κωνσταντίνος Πρίγκος για την άριστη απόδοσή του στις ελληνικές διπλωματικές εξετάσεις. Φλωρίν Λεόντε του Ράντου, δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με τον βαθμό άριστα και τέταρτος έπαινος Ιάκωβος Ναχλιώτης για την άριστη απόδοσή του στις εξετάσεις. Να καλέσουμε τον πρόεδρό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Ναι. Αγγελίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου. Δίπλωμα της Βυζαντινής Μουσικής. Με το βαθμό και τρίτος έπαινος Ιάκωβος Πρωτοψάτης στον αγαπητό γιο του για την άριστη απόδοσή του στις διπλωματικές εξετάσεις. Από τη δική μου τάξη, στην αγαπητή μου Γρηγοριάδη Ευθυμία του Σάββα, δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με τον βαθμό άριστα και τον δεύτερο έπαινο Εμμανουήλ Χατζημάρκος για την άριστη απόδοσή του, απόδοσή της στις θερινές εξετάσεις. Είναι και καθηγήτρια πια άριστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Και περνάμε στον Μαριέτη Ανδρέα του Κωνσταντίνου από την τάξη του Άφωνος Γρηγόριου Καραμάνοβου, δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με βαθμό άριστα και παραλαμβάνει και τον πρώτο έπαινο, ο Πέτρος Πελοποννήσιος, για την άριστη απόδοσή του. Και αφού σας ευχαριστήσω όλους και όλες σας, θα κλείσουμε, αφού ξεκινήσαμε με μουσική, θα κλείσουμε με μουσική, με την υπέροχη Σοφία Μάνου, όπου θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνω εγώ την απόδομη. Η Σοφία Μάνου, η σύζυγος του Γιώργου του Δεμελή, είναι μια κοπέλα που έχει μεγαλώσει στη Γερμανία. Και ερχόμενη εδώ στην Ελλάδα, έχει αποδείξει ότι με την παρουσία της, με την φωνή της, με τη μουσική της γνώση, κυρίως δε και εξόχως, με την αγάπη της για εμάς, για μένα, για σας όλους, για τη μουσική μας, για τον μακαριότατό μας, για την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή, άφιλο κερδός και εκείνη, είναι πάντοτε σε όλες μας τις εμφανίσεις, τις οποίες
χαρίζει και γεμίζει με την υπέροχη μελωδική της φωνή. Ένα θερμό χειροκρότημα. Αναλαμβάνω εκ μέρους του Μακαριωτάτου, εφόσον έφυγε, να σας επιδώσω τον τιμητικό έπαινο, Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο Δεύτερος, στη Σοφία Μάνου του Εμμανουήλ, δια την πολυετή προσφορά της στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής και στην Ορχήστρα Κανών της Καθημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής, την 23η Δεκάτου του 17, ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος Δεύτερος. Πατέρα Ειρήνε, να σας ευχαριστήσω εγώ. Έχω μιλήσει πολλές φορές και για το Ίδρυμα και για την ορχήστρα μας και για τους φοιτητές μας. Εγώ θέλω να πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ, αλλά φέτος τώρα βλέποντας όλα αυτά τα πλάνα να παίζουν πίσω, συνειδητοποιώ ότι έχουμε περάσει σχεδόν μια ζωή μαζί. Πολλές συναυλίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί εμείς οι καλλιτέχνες πολλές φορές δεχόμαστε προτάσεις για κάτι πιο μοντέρνο, κάτι που να πουλάει περισσότερο, κάτι που να είναι πιο εύπεπτο, όπως λέμε. Και για μένα η συνεργασία με αυτό το Ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής είναι μια καλή ευκαιρία για να μένω σε επαφή με το κλασικό, με αυτό που έχει αντέξει στον χρόνο. Εύχομαι καλή δύναμη, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και του χρόνου να είμαστε γεροί. Να ανταμώσουμε ξανά. Θα κλείσουμε λοιπόν με τραγούδι όπως και ξεκινήσαμε και στην έξοδό σας από τις όμορφες κυρίες μας, την Ερμιόνη και την Αγγελική, θα παραλάβετε από ένα έτσι γλύκισμα, να σας γλυκάνουμε. Σας στέλνουμε κοντά μας και όπως είπε και ο πατήρ Θεολόγος, πατέρα Λάβρο και πατέρα Θεολόγιε, είναι καιρός πλέον να συνεργαστούμε. Και το Ίδρυμα αυτό ακριβώς θα κάνει. Αυτή η συνεργασία, αυτή εδώ η παρουσία, αυτό το γέμισμα αυτού του ζεστού και όμορφου χώρου να είναι έτσι περισσότεροι, να μην μας χωράει και να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες αίθουσες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά. Ελάτε. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.
Επιτρέψατε μου, γιατί ξέχασα να ευχαριστήσω επίσης τους γραμματείς μας, τον Ιωάννη τον Πεφάνη και την Εθνία Γεωργίου που εργάζονται στο σχολείο μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Βέβαια, ο αγαπητός μου Γιάννης έχει αναλάβει χρέη και γραμματέως σε ό,τι και αν κάνουμε και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό και να ευχαριστήσω και τον αγαπητό μου φίλο, τον Πέτρο, γιατί είναι κοντά μας, ξέρει, εκείνος είναι στην έξοδο και είναι αρρωγός στις προσπάθειές μας. Και επίσης, να ευχαριστήσω και τον πατέρα Ζήση, γιατί είναι εδώ κοντά μας και εκείνος, έλα το μήνε της Πάτερ, βλέπετε, είναι εδώ μαζί μας και πάντοτε και εκείνος, σε ό,τι και αν του ζητήσαμε, ήταν αρρωγός. Παρακαλώ, συνεχίζω.
σε όλους και σε όλες.